Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζή. Είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταρχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα σα παρουσιάσω μια υπερτροφή που μπορείτε να βάλετε άμεσα και πολύ οικονομικά στη διατροφή σα. Του σπόρου τσία. Οι σπόροι τσία είναι πολύ μικροί σπόροι που έχουν χρώμα συνήθω άστρο, κόκκινο, καφέ ή μαύρο και προέρχονται συνήθω από το Μεξικό και τη Γουα... Γουατεμάλα. Πρόκειται για ένα αρχαίο φυτό που οι φυλέ των Ασδέκων και των Μάγια το χρησιμοποιούσαν σαν μια από τι βασικότερε τροφέ του. Χαρακτηριστικά, η λέξη τσία στη γλώσσα των Μάγια σημαίνει δύναμη. Οι σπόροι τσία περιέχουν μεγάλη ποσότητα φυτικών υνών, πρωτεϊνών και των αναγκαίων λιπαρών ω3, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την υγεία μας, μαζί με μέταλλα, εχνοστοιχεία και άλλε φυτοχημικέ ουσίε. Αυτό το πολύ θρεπτικό πακέτο κάνει του σπόρου τσία εξαιρετικά χρήσιμου για την υγεία μα. Αφού σα παρουσιάσω τι περιέχουν οι σπόριτσια, θα σα πω και σε ποιε περιπτώσει μπορεί να βοηθήσει πολύ την υγεία σα και πώ μπορείτε να του εισάγετε στην διατροφή σα. Να σημειωθεί επίση ότι όσοι αποφεύγετε την γλουτένη, καλό είναι να ξέρετε ότι οι σπόριτσια δεν την περιέχουν. Οι σπόριτσια έχουν την ιδιαιτερότητα να απορροφούν τα υγρά μέσα στα οποία υπάρχουν δημιουργώντα ένα τζέλ, πράγμα που μπορεί να είναι χρήσιμο στη μαγειρική αν θέλουμε να κάνουμε μια σάλτσα πιο πιχτή. Επίση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω υποκατάστατο του αυγού στη μαγειρική. Στο διαδίκτυο μπορεί να βρείτε πολλέ συνταγέ για να του χρησιμοποιήσετε. Αν και οι πιο διαδεδομένε χρήσει είναι για να φτιάξουμε πουτίνκα από σπόρου τσία ή μέσα σε σαλάτε, γιαούρτι ή στα δημητριακά του πρωινού σα. Στον πίνακα που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σα, βλέπετε τι περιέχουν 100 γραμμάρια σπόροι τσία. Το 46% των σπόρων είναι υδατάνθρακε, από το οποίο το 83% είναι φυτικέ ίνε. Το 19% είναι πρωτενε και το υπόλοιπο 34% είναι λίπη και έλαια. Πάμε όμω να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μελετώντα τον πίνακα που σα έδειξα νωρίτερα, βλέπουμε ότι το 46%, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι διατάνθρακε. Αλλά στην πραγματικότητα το 83% από αυτό είναι φυτικέ ίνε. Οι σπόριτσια περιέχουν υδατοδιαλυτέ φυτικέ ίνε που είναι εξαιρετικά χρήσιμε για την υγεία μα, γιατί υπόκεινται σε ζύμωση στο εταιρεό μα και με αυτόν τον τρόπο θρέφουν τα καλά μικρόβια που υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν πολλέ μελέτε που υποστηρίζουν ότι τροφέ που είναι πλούσιε σε υδατοδιαλυτέ φυτικέ ίνε προσφέρουν μια σειρά από ωφέλη στην υγεία μα, όπω τη μείωση τη χολυστερίνη, καλύτερη ρύθμιση του ζαχάρου τέματο το και την προστασία από κάποιε μορφέ καρκίνου και καρδιοπάθειες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό συστατικό που έχουν οι σπόροι τσιά είναι η πολύ υψηλή περιεκτικότητά του σε ωμέγα 3 λιπαρά. Όπω έχουμε πει επανελειμμένα, τα ωμέγα 3 λιπαρά είναι τα πιο ωφέλιμα λιπαρά για την υγεία μα και είναι αυτά που λείπουν περισσότερο από τη διατροφή μα. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλο περιθώριο να αυξήσουμε τα ωμέγα 3 λιπαρά στη διατροφή μα ώστε να έχουμε μια σειρά από ωφέλη. Καθώ το 75% των λιπαρών που περιέχουν οι σπόροι τσία είναι ωμέγα 3, αυτό κάνει του σπόρου τσία μια τροφή πάρα πολύ χρήσιμη για τα αγκεία. Όμω, επειδή τα ωμέγα 3 λιπαρά στου σπόρου τσία είναι τύπου ALA, δηλαδή αλφα-λινολενικό οξύ, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βαστούμε αποκλειστικά στου σπόρου τσία για να καλύψουμε τι ανάγκε μα σε ωμέγα 3 λιπαρά. Τα ω3 λιπαρά που έχουμε ανάγκη είναι σε μορφή EPA και DHA και ενώ το ELA μετατρέπεται σε EPA και DHA, η αποτελεσματικότητα μετατροπής είναι περιορισμένη, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να συμπληρώνουμε την πρόληψη ω3 λιπαρών μαζί με τροφές που είναι πλούσιες σε EPA και DHA, όπως τα ψάρια. Ο συνδυασμό EPA, DHA και ELA θα εξασφαλίσει επάρκεια στον οργανισμό μα σε ω3 που βοηθούν στην υγεία τη καρδιά, στην αντιμετώπιση του καρκίνου και τη φλεγμονή που υπάρχει στο σώμα και συνολικά θα, μειωθ, θα μειώσουν τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου σύμφωνα με τι μελέτε. Η σπόρη τζία όμω είναι εξαιρετικά πλούσια σε πρωτενη, καθώ αυτή αποτελεί το 19% του βάρου του. Η περιεκτικότητα του σε πρωτεΐνη θυμίζει την υψηλή περιεκτικότητα πρωτενη που βλέπουμε στα όσπρια, όπως οι φακές και τα φασόλια και είναι διπλάσια από την περιεκτικότητα πρωτεΐνης που βλέπουμε στα δημητριακά. Επίσης, όπως και στα όσπρια, η ποιότητα πρωτενη πρωτεΐνης είναι εξαιρετική, καθώς περιέχει και τα εννέα αναγκαία αμινοξέα. Θυμίζω ότι η υψηλή ποιότητα πρωτενη που υπάρχει στα όσπρια και στου σπόρου του θεωρείται αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει στο κρέα, στα αυγά και στα γαλακτοκομικά, χωρί όμω να μα επιβαρύνει σε κορεσμένα λιπαρά όξια που όπω όλοι ξέρουμε δεν είναι πολύ καλά για την υγεία μα. Όμω η σπόροι δεν περιέχουν μόνο αυτά, περιέχουν και σημαντικά άλατα και ιχνοστοιχεία όπω μαγκάνιο, φόσφορο, χαλκό, σελίνιο, σίδηρο, μαγνήσιο και ασβέστιο. Δυστυχώ η σπόροι περιέχουν ελάχιστε βιταμίνε. Από την άλλη, η σπόροι είναι πολύ πλούσιοι σε κάποια σημαντικά φυτοχημικά συστατικά ουσίες δηλαδή που βοηθούν την υγεία μας όπως το χλωρογενικό οξύ που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την πίεση το καφεϊκό οξύ που είναι ένα πολύ ισχυρό αντιφλεγμονώδες την κουερσετίνη που είναι μια ουσία με πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και η καμφερόλη που είναι μια ουσία που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου και προλαμβάνει κάποιες χρόνια παθήσεις όπως οι καρδιοπάθειες και η άνοια. Συνοψίζοντας λοιπόν, τα ωφέλη για την υγεία προσφέρουν η είπαμε ότι είναι. Αυξάνουν τα ωμέγα 3 στο αίμα, πράγμα που έχει φανεί σε μελέτε ότι βελτιώνει την υγεία των αγκίων, τη καρδιά και του κεφάλου. Βελτιώνει τη ρύθμιση του ζαχάρου, πράγμα πολύ ωφέλιμο για τα άτομα που έχουν διαβήτη, αλλά και για τα άτομα που έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη ή υπερινσουλίνη Μειώνουν την αρτηριακή πίεση σε άτομα με αρτηριακή υπέρταση. Η συστηματική κατανάλωση τροφών που περιέχουν σπόρους τσία έχει φανεί ότι μειώνει την πίεση με αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με κάποια φάρμακα. Φροντίζουν την υγεία του εντέρου. Όπω τόνισα στην αρχή, η σπόρη τσία είναι ιδιαίτερα πλούσια, σε υδατοδιαλυτέ φυτικέ ίνε. Αυτέ δηλαδή οι φυτικέ ίνε που διασπώνται στο έντερο από τα καλά μικρόβια που τι χρησιμοποιούν ω τροφή και έτσι βοηθούν στην εξορόψη τη εντερική χλωρίδα. Τα ωφέλη από την κατανάλωση σπόρων τσία είναι τεράστια, αλλά σε κάποιε περιπτώσει καλό είναι πριν αρχίσετε να του καταναλώνετε σε μεγάλε ποσότητε να συζητήσετε με τον γιατρό που σα παρακολουθεί. Η σπόροι τσία, όπω και όλα τα όσπρια, περιέχουν μεγάλη ποσότητα φυτικού οξέω, το οποίο δεσμεύει κάποια μέταλλα και χνοστοιχεία και τα εμποδίζει από το να απορροφηθούν. Σε κάποιε περιπτώσει ανθρώπων αυτό μπορεί να είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Οπότε, αν κάποιο, για παράδειγμα, έχει σημαντική σιδηροπαινία, πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό που τον παρακολουθεί πριν να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μεγάλε ποσότητε σπόρων τσία στην καθημερινή του διατροφή. Επίση, η υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα 3 μπορεί να επηρεάσει την πήξη του αίματο. Άρα, τα άτομα που χρησιμοποιούν φάρμακα για να τροποποιήσουν την πήξη του αίματο, όπω η καλό να μιλήσουν με τον γιατρό του πριν να αποφασίσουν να καταναλώσουν μεγάλε ποσότητε σπορουντσία. Προφανώ η κατανάλωση μικρή ποσότητα, για παράδειγμα μια κουταλιά τη σούπα την ημέρα, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί πρόβλημα. Εύχομαι μετά από αυτά να σα έπεισα να αποσχοληθείτε λίγο παραπάνω με του σπόρου τσιά και να βρείτε τρόπου να του εισάγετε στην διατροφή σα. Αν αποφασίσετε να του εισάγετε, θα πρέπει να κάνετε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να αγοράσετε σπόρου τσιά από κάποιο κατάστημα με υγιεινέ τροφέ. Το κόστο ξεκινάει από 5 με 6 ευρώ το κιλό. Για σπόρους σια βιολογικής καλλιέργειας, τιμή πολύ χαμηλή που δεν πρέπει να είναι εμπόδιο για κανέναν. Καθώς ένα κιλό φτάνει ώστε να καταναλώνει κάποιος 30 γραμμάρια σπόρους σια την ημέρα κάθε μέρα για ένα μήνα. Το δεύτερο είναι να βρείτε συνταγές στο ίντερνετ για το πώς θα τους χρησιμοποιήσετε. Καλή απόλαυση! Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σε ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.